Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης υγείνος και σώσον αγαθέ ασφιχάσιμον. Αμήν. Καθίσουμε κάτω. Καλησπέρα. Η Ελλάδα, συγγνώμη, 8 παρα 10 όμως θα φύγω, δεν μπορώ. Να φύγεις, πότε θέλεις. Οπότε θες να φύγεις. Λοιπόν, ένα από τα εξίσου ωραία κομμάτια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα σχολιάσουμε σήμερα με βάση πάντα τον Ιερό Χρυσόστομο. Είναι ένα, το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στην δόξα του Κυρίου και στη δόξα όλων εκείνων που τον ακολουθούν. Όσοι τον ακολουθούν, όλοι εκείνοι πρόκειται να γευθούν την ίδια ακριβώς δόξα που ο Κύριος έχει. Και το κομμάτι αυτό συγκεκριμένα είναι από το 22ο, με συγχωρείτε, από το 12ο, από το 12ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη και από στίχο 24. Κάνω την ανάγνωσή του όπως είναι από το κείμενο, γιατί έχει μεγάλη έγλη, μεγάλη έγλη, σκορπάει δηλαδή, λάμψει και φωτίζει και γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων με πνεύμα Άγιον. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρει πνεύμα Άγιο όλοι μας με το βάπτισμα. Και μας έχει δώσει μία διαβεβαίωση ο Χριστός, μία επαγγελία, μία υπόσχεση που λέει όταν έρθει εκείνος, δηλαδή το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα το Άγιον δηλαδή, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια, θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και βέβαια το Πνεύμα το Άγιον είναι ηλυμένο, δηλαδή το έχουμε πάρει και επομένως θα πρέπει και εμείς να λειτουργούμε ως δοχεία του Αγίου Πνεύματος καθαρά, ώστε να λάβουμε παράλληλα, αφού παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα, και την αποκεκαλυμμένη, τη φανερωμένη δηλαδή από Θεού αλήθεια. Εγώ, λέγει ο Χριστός, είμαι η αλήθεια. Και ανάλογα πώς τον δεχόμαστε και πόση υπακοή κάνουμε, τότε κατανοούμε και την αλήθεια. Άλλωστε ο ίδιος είπε ο Κύριος ότι εκείνος που τηρεί, που τηρεί, που εφαρμόζει
το λόγον μου, εκείνος είναι που από τη ζωή αυτή με γνωρίζει. Γιατί εγώ είμαι μέσα στο λόγο που έχω δώσει. Μέσα δηλαδή στο καταγεγραμμένο στα Ιερά Βιβλία, Ευαγγέλια, Αποστόλους και πάλι Άδεια Θήκη, υπάρχει κρυμμένος ο Λόγος του Θεού. Και χρειάζεται να γίνει η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού μέσα από τις εντολές Του. Να γίνει, θα λέγαμε, μία αποκρυπτογράφηση. Να πάρουμε ποιο μήνυμα έχει κρυμμένο μέσα κάθε εντολή του Θεού. Σήμερα λοιπόν εμείς θα πάρουμε ένα κομμάτι ευθύς αμέσως και θα το σχολιάσουμε και θα ανοίξουμε τα αυτιά μας ώστε να συμβαίνει εκείνο που ο Κύριος ο έχονότα ακούει να ακούει το. Έχουμε αυτιά λοιπόν και ακούμε. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Να συνεχίσω. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ομισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονή της, εμή ακολουθήτω, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμή διακονή, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπω, Πάτερ σώσω με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ δόξα σώσου το όνομα, ήρθε φωνή εκ του ουρανού και δόξασα, λέει ο πατέρας, και πάλι δοξάσω. Ο ουν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε, βρωτή γεγονένε, άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ου διεμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά διημάς. Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκπληθήσετε έξω. Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμ' αυτόν. Να αναφέρουμε λίγο την ερμηνεία, την εξήγηση και να έρθουμε στα σχόλια. Σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σταριού, αφού πέσει στη γη, σαπίσει και πεθάνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει,
Εάν λοιπόν δεν σαπίσει ο κόκκος του σταριού αφού πέσει στη γη, αυτός μόνος μένει. Ο κόκκος αυτός δεν χαλάει καθόλου, παραμένει ατόφιος όπως είναι. Εάν όμως σαπίσει, πολύ καρπό φέρνει ο κόκκος του σταριού που πέφτει στη γη. Και βέβαια χρειάζεται λίγη προσοχή, είναι συνδεδεμένο με το αμέσως παρακάτω. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν, αυτός που αγαπάει την κοσμική ζωή. Ψυχή εδώ, αγάπη, ψυχή σημαίνει αυτό που αγαπάει την κοσμική ζωή και έχει γεμίσει την ψυχή του με ρεμβασμούς και κοσμικότητες και ό,τι άλλο έχει από απολαύσεις η κοσμική ζωή. Λοιπόν, οφειλών την ψυχή, εκείνος που αγαπάει τη ζωή του κόσμου τούτου, απολέσει αυτήν, αυτός θα χάσει και τη ζωή αυτή, αλλά και την ψυχή μαζί, την αιώνια ψυχή. Και ο μισόν την ψυχήν αυτού, και εκείνος που μισεί την κοσμική ζωή, που δεν υποχωρεί σε ό,τι έχει επιβάλει ως θηλιά ο πειρασμός προκειμένου να χαθεί η ψυχή του ανθρώπου, που δεν υποχωρεί, που δεν παραδίδει την ψυχή του σε ό,τι έχει φτιάξει ο διάβολος για να την τραβήξει, αυτός την φυλάει την ψυχή για την αιώνια ζωή. Να κάνουμε μερικά σχόλια πάνω σε αυτό. Αυτό το παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποίησε ο Κύριος για να, βέβαια παροιμιακά στους Αποστόλους, παραβολικά, για να δείξει ότι τη ζωή του ο Κύριος μας, αυτή που είχε ως άνθρωπος, αυτή που πήρε από τη μητέρα του, την επίγεια μητέρα, γιατί ουράνια δεν υπάρχει, την Παναγία, αυτή τη ζωή επρόκειτο να την θυσιάσει ο Κύριος, όπως και την θυσίασε. Έπεσε σαν το σπόρο στη γη και θαύτηκε. Τρεις ημέρες τουλάχιστον, μέσα στον τάφο, παρέμεινε ο Κύριος. Σαν σπόρο σταριού έπεσε και καρποφόρησε. Όταν τώρα είσαι μαθητάς, πριν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ήταν ακατανόητο. Όταν όμως αναισθήθη και ανελήφθη Κυρίως στους ουρανούς και δοξάστηκε κατά έναν τρόπο, και όταν κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, τότε κατανόησαν πλήρως, γιατί είδαν στην πράξη το καρπό του κόκκου του σταριού που έπεσε στη γη και φύτρωσε και απέδωσε πολλούς καρπούς, το σώμα του Κυρίου δηλαδή, που έπεσε και πείσαν οι καρποί. Ένα μόνο μας είναι αρκετό. Την ημέρα της Πεντηκοστής η μεταστροφή των χιλιάδων ψυχών και της αλλαγής αυτών
από ειδωλολάτρες σε πιστά τέγνα της Αποστολικής Εκκλησίας. Αμέσως λοιπόν πήρε σάρκα και οστά, έγινε πραγματικότητα, ήταν πραγματικότητα, αλλά πια χειροπιαστή, εντελώς χειροπιαστή, από τους Αγίους Αποστόλους. Εδώ περνάει από το λογισμό μου η απειρία, η αναρρύθμιτη δηλαδή μάρτυρες του Χριστού, αυτοί που θυσίασαν σαν το Χριστό τη ζωή τους για να μεγαλώσει το δέντρο και να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Όταν μελετούσα αυτό το κομμάτι, υποχρεώθηκα και άνοιξα για να μελετήσω τον προφήτη Δανιήλ. Κάνει μια παραπομπή στο το βιβλίο ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Είδε, λέγει ο προφήτης, όχι ο προφήτης Δανιήλ, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας ένα δέντρο να ριζώνει, να ανεβαίνει ψηλά η κορυφή του στον ουρανό και να απλώνεται και να απλώνεται και να απλώνεται και να καλύπτει όλη τη γη. Είναι όνειρο όμως. Είδε, είπα, είδε. Να απλώνεται σε όλη τη γη. Ένδρομος ο βασιλιάς ζήτησε να εξήγησε από τους εγγράμματους της εποχής του και τους ονειροκρίτες και ό,τι είχε και μάγους και το καθεξής. Κανείς δεν μπόρεσε να το απαντήσει. Του υποδείχθηκε ότι αυτόν που έχεις στη φυλακή, αυτός θα σου ερμηνεύσει το όνειρο. Ο προφήτης Δανιήλ. Περιληπτικά το λέω, προσκύθηκε και του το εξήγησε και του είπε. Το δέντρο αυτό είναι ο μέλλον χριστιανισμός που πρόκειται να εμφανιστεί, ο Χριστός δηλαδή, θα καταργήσει τη δική σου βασιλεία. Περίμενε να ακούσει ότι εσύ θα είσαι εκείνος που θα απλωθεί στον κόσμο όλο και θα απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Όπως και έγινε, όπως και έγινε, τα είδωλα απανταχού γης, τα είδωλα, έπεσαν και δεν ξαναήρθαν στην υφάγεια της γης και επικράτησε ο χριστιανισμός παντού. Παντού επικράτησε ο χριστιανισμός. Προφητεία είναι αυτή, λεχθήσα που υπόθηκε πριν γεννηθεί ο Χριστός και την αναφέρουμε για να καταλάβουμε ότι έπεσε ο κόκκος του σταριού, απέθανε ο Χριστός δηλαδή, και αυτός ο κόκκος του σταριού γέμισε από τον καρπό όλη τη γη. Όλη τη γη. Ο Κύριος μίλησε λακωνικά, με συγχωρείτε, εικονικά, παροιμιακά, παραβολικά, αλλά προφητικά. Και η προφητεία αυτή πήρε σάρκα και οστά. Πραγματοποιήθηκε. Και επανελήφθη το παράδειγμα του Κυρίου, το ανέφερα προηγουμένως, από εκείνους όλους που δέχτηκαν το μήνυμα και το διέδωσαν επί θυσία ζωής, με τη θυσία της προσωπικής του ζωής. Και ανέφερα ότι δις τρεις τετράκεις και πεντάκεις και βάλε εκατομμύρια μαρτύρων πότισαν με το αίμα τους την τότε οικουμένη
την πότισα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ευσέβιος ο Κεσαρίας, ιστορικός της Εκκλησίας, ότι μεγάλα αναστήματα και κοίμηνται, μεγάλα στοιχεία λέει, και κοίμηνται εν τη Ασία. Έχουν δηλαδή ταφεί κάτω από τη γη της Ασίας όλης δισεκατομμύρια μαρτύρων, μεγάλα αναστήματα ουράνια. Γι' αυτό όσοι πατάνε την Ασία με τα όπλα, άκουγα και τον Γιώργο Παΐσιο που έλεγε ότι θα τα πληρώσουν. Θα τα πληρώσουν. Υπάρχουν, φώναζε, πνευματικοί νόμοι. Και οι πνευματικοί νόμοι λένε, ό,τι κάνεις θα το λάβεις. Λακωνικά. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί που παρέδωσαν τη ζωή τους στη θυσία για το όνομα του Ιησού Χριστού, σαν το κόκο του σταριού που θάβεται στη γη, όλοι αυτοί εφύλαξαν και φυλάνε και θα φυλάνε την ψυχή τους. Η ζωή είναι αιώνιον. Η ζωή αιώνιον. Όλοι αυτοί διακόνησαν, υπηρέτησαν το Λόγο του Θεού και τον έσπηραν πλούσια με το αίμα τους και το πότισαν κιόλας. Ήσαν διάκονοι, ήσαν οι αληθινοί διάκονοι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Για αυτούς λοιπόν ο Κύριος τους τότε και τους νυν που υπάρχουν και που θα υπάρχουν στους αιώνας των αιώνων λέγει, εάν εμή διακονεί της, εμή ακολουθεί το. Εάν κάποιος υπηρετεί εμένα, ας ακολουθήσει τα δικά μου αγνάρια. Τα δικά μου αγνάρια. Που σημαίνει το εξής. Αυτός, ο διάκονος του Χριστού, θα έχει ως αποτέλεσμα εκείνο που είπε ο Κύριος, εκεί και ο διάκονος εστέ ο αιμός όπου είμαι εγώ, εκείνος θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι στη θέση που ευρίσκομαι εγώ. Η θέση που ευρίσκεται ο Κύριος είναι στα δεξιά του Πατέρα του. Σε αυτή τη θέση θα βρίσκεται και ο δικός μου διάκονος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Θα τον τιμήσει, θα τον έχει ως πρόσωπο τιμής ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Ασφαλώς, εφόσον τιμάται από τον ουράνιο πατέρα, γιατί ακολούθησε τον Υιό του στο παράδειγμα και στη θυσία και επομένως έχει τιμή και ενώπιον αγγέλων, τιμή έχει και εδώ στη γη. Και αυτοί είναι οι Άγιοι που τιμώνται από όσους έχουν συνείδηση να τιμούν Αγίους. Λέγοντας αυτά ο Κύριος ένιωσε μία εσωτερική, θα έλεγα, ταραχή, όχι με την έννοια που τη λέμε εμείς όμως. Εμείς λέμε ταράχθηκα. Κύριος είπε κάτι ανάλογο, αλλά θα το ερμηνεύσουμε. Νυν η ψυχή μου τετάραχτε. Θα το ακούσουμε
τη Μεγάλη Δευτέρα, νομίζω, στο πιο μεγάλο Ευαγγέλιο, η Μεγάλη Τρίτη πότε είναι, το πιο μεγάλο Ευαγγέλιο. Τώρα, τους είπε, ταράχτηκα εσωτερικά. Να έχουμε υπόψη μας ότι πέρασε ο Κύριος από μία δοκιμασία τη στιγμή εκείνη, αφού μιλούσε παραβολικά ότι θα ταφεί σαν το σπόρο, πέρασαν από το μυαλό του τι έπρεπε να περάσει. Θα ήθελα να μην το αποσπάσουμε εκείνο σαν κάτι ξεχωριστό από την όλη πορεία της ζωής του Χριστού. Όταν κατέβηκε από τον ουρανό ο Κύριος και γεννήθηκε από την Παναγία, όλοι ξέρουμε ότι ήρθε εκουσία θεληματικά για να παραδοθεί στο Σταυρό, να περάσει από όλη εκείνη τη δίνη. Δίνη είναι ανεμοστρόβιλος βασάνων. Όλα αυτά ο Κύριος μας τα γνώριζε και τα βίωνε. Κανένας άνθρωπος του κόσμου τούτου, κανένας δεν γνωρίζει, κυριολεκτικά δεν γνωρίζει, τι πρόκειται να περάσει τη ζωή του. Ανέλασε. Ο Κύριος μας ήξερε από την πρώτη στιγμή που ήρθε μέχρι την τελευταία βδάρια τι τον περίμενε. Και αυτό ήταν ένα συνεχές βιωμά του. Ένας πόνος εσωτερικός μόνιμος. Μην νομίζουμε ότι εκεί την ώρα ο Κύριος υπέφερε ό,τι υπέφερε. Όχι προς Θεού, αφού προγνώριζε τι τον περίμενε. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι γνωρίζοντας το μέλλον του ολόκληρο ο Κύριος, τη ζωή του, περνούσε από εσωτερικό καμίνι. Και τώρα λοιπόν, για στιγμή χρόνου, τι σημαίνει στιγμή χρόνου, ούτε το τικ, ούτε το τικ, ένιωσε εσωτερικά μία ταραχή. Και λένε οι πατέρες, αυτό, σχολιάζουν οι πατέρες, το νυν η ψυχή μου τετάρακτε, το σχολιάζουν και λένε, εάν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν και άνθρωπος. Ο Κύριος μας είχε πάθη αδυναμίες, να το πούμε έτσι αλλιώς, μη διαβλητές, αναμάρτητες. Δηλαδή, πεινάει ο άνθρωπος. Και ο Κύριος σαν άνθρωπος πεινούσε. Δεν κατηγορώ τον τάδε γιατί θέλει να φάει. Αφού πεινάει, νιστάζει. Πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν κατηγορούμε τον άνθρωπο. Όμοια ακριβώς σαν άνθρωπος και ο Κύριος περνούσε τη ζωή του. Πάνω από εκείνες τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις μη διαβλητές, τις αναμάρτητες, τις μη αμαρτωλές αδυναμίες. Μην με διακόψω από το λογισμό μετά. Λοιπόν, τις αναμάρτητες αδυναμίες λοιπόν, τις είχε ο Κύριος. Σαν λοιπόν άνθρωπος και εκείνος ταράχθηκε. Αλλά επαναλαμβάνω, προσέξτε το, δεν πιάνει το ρολόι πόσο κράτησε αυτή η ταραχή τον Κύριο. Ένα τρισεκατομμυριοστό θα πούμε εμείς του δευτερολέπτου. Όμως το έζησε σαν να έζησε ολόκληρο το φαινόμενο της ταραχής. Το ίδιο συνέβη και με τους πειρασμούς του Κυρίου. Λέγει, πολύ καλά διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον, να λέει ότι τον παίρνει ο διάβολος και τον βγάζει λέει, έξω στην έρημο, τον παίρνει τον ανεβάζει πάνω στο ναό, τον παίρνει τον ανεβάζει σε ένα όρος υψηλό κλπ. Α, όλα αυτά δεν θα τα πάρουμε όπως γίνεται σε εμάς, άντε σηκώνουμε πηγαίνω. Όλα αυτά έγιναν ακαριαία, αλλά σαν
να χρειαζόταν τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να πάει και να κάνει. Τα έζησε καλά ο Κύριος. Λέει ένας Ευαγγελιστής, εν στιγμή χρόνου. Λέει, εν στιγμή χρόνου έγιναν αυτά. Όχι σε διάρκεια μεγάλη, διάρκεια δεν είχε, αλλά ουσία είχε. Η ουσία μετράει, η διάρκεια του χρόνου για τον Κύριο είναι στιγμή χρόνου. Και εδώ οι πατέρες παρατηρούν και λένε, εν στιγμή χρόνου ταράχτηκε ο Κύριος. Γιατί ήταν άνθρωπος. Αν δεν συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα είχαμε τον Υιό του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αληθινό άνθρωπο. Αφού δεν πεινούσε, δεν πονούσε, δεν κτλ. Δεν ήταν αληθινός άνθρωπος, αλλά ήταν φαντασία ανθρώπου. Γιατί βρέθηκε μια τέτοια αίρεση στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας μας και υπόθηκε όχι, λέει, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν φαντασία ανθρώπου, δηλαδή φάντασμα ανθρώπου. Ταράχτηκε λοιπόν ο Κύριος. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε. Και τι είπε, ρωτάει, όχι το πατέρα του, αλλά είναι ερώτημα που το κάνει στον εαυτό του τον ίδιο. Μην μπερδευόμαστε να το ακούμε ή το διαβάζουμε. Λέει, τι να πω, ρωτάει τον εαυτό του, τι να πω, όχι τον πατέρα του. Στον πατέρα του έδωσε την απάντηση. Ρωτάει παρακάτω, πάτερ σώσο με τις ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτη. Δίνει την απάντηση, όχι πατέρα μου, τον εαυτό μου ρωτάω, ήρθα στον κόσμο αυτό, για αυτή την ώρα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, του θανάτου μου. Γιατί η ώρα του θανάτου μου σημαίνει δόξα, πέρα για πέρα. Λάμψη ουράνια, έγλη τριαδική, φως φωτίζουν τον κόσμο. Την ονομάζει δόξα, την ώρα του θανάτου του. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω, γιατί ωραίος μένα συγκεκριμένα, ωραία. Τότε λέει ήρθε φωνή από τον ουρανό. Ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Και του έλεγε, και δόξασα και πάλι δοξάσω. Και σε δόξασα στην πορεία της ζωής σου. Πόσα θαύματα επετέλεσε, δόξα ήταν αυτή. Αποδείξεις λαμπρές της θεότητάς του. Και πάλι δοξάσω. Και τώρα, από εδώ και πέρα, πάλι θα σε δοξάσω. Με την Ανάσταση, την ανάληψη στους ουρανούς, θα σε δοξάσω πάλι. Ο ούν όχλος, ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε. Κόσμος ήτανε λέει και άκουσε τη φωνή και νόμισε ότι κάποια βροντί ακούστηκε, κάποια βροντί. Τα μηνύματα του ουρανού δεν τα παίρνουν όλοι. Τα μηνύματα του ουρανού τα παίρνουν οι εραστές του ουρανού. Αυτοί που διαθέτουν έρωτα εσωτερικό στην ψυχή τους και λένε εμείς ζήτησες να γίνουμε διάκονοι σου, έτσι είπαμε προηγουμένως, και γίναμε διάκονοι και να περπατήσουμε εκεί που περπατάς εσύ. Και περπατάμε και περπατάς εσύ. Αυτοί που ακολουθούν το παράδειγμα του Κυρίου, εκείνοι παίρνουν μηνύματα, οι άλλοι παίρνουν βροντί. Να φέρω παρά το παράδειγμα το άλλο που το ζήσαμε πριν από μερικές μέρες. Βαφτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό, φωνή εκ του ουρανού ακούστηκε,
να προσέξουμε. Γράφει εδώ ο Ιωάννης ότι ο πατέρας μίλησε. Αυτοί ακούσαν τη φωνή. Αλλά οι μαθαίοι Απόστολοι όσοι σαν γύρω του που είχαν καρδιές δέκτες, έπαιρναν τα μηνύματα. Ένα άλλο πλήθος κόσμου δεν χαμπάρισε τι συνέβη στον Ιορδάνη ποταμό. Εδώ λοιπόν λέγει βροντί γεγονένε. Άλλοι έλεγαν άγγελος αυτό λελάληκε. Άλλοι λέγανε ότι κάποιος άγγελος μίλησε σε αυτόν, στον Χριστό. Ο πατέρας μίλησε στο γιο και του είπε ότι και σε δόξασα και πέρα σε δοξάσω. Και αυτή η φωνή άλλοι την εξέλαβαν σαν βροντί και άλλοι σαν μια φωνή αγγέλου και άλλοι βέβαια την πραγματική φωνή του Θεού κατά έναν τρόπο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν αλλά δι' εμάς. Αυτή η φωνή που ακούσατε δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Να έρθουμε στην πραγματικότητα κοντά. Ο Χριστός ήταν και Θεός και άνθρωπος. Δεν είχε ανάγκη να πάρει φωνή από τον Πατέρα τη στιγμή που ο Πατέρας και ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα. Μία θεότητα. Ασφαλώς η φωνή ακούστηκε για κάποιους άλλους. Για κάποιους άλλους ακούστηκε η φωνή. Για όλους αληθινά πιστεύοντες. Ο Κύριος μας ήταν ολόκληρη Αγία Τριάδα. Όμως εκείνη τη στιγμή πήρε τη φωνή του νου. Ήξερε ότι δόξαστε ο Κύριος. Δεν ήταν δυνατόν να μην το ήξερε, αλλά τώρα εδώ ακούγεται φωνή για τους άλλους από κάτω που είναι δίπλα και βλέπουν και ακούνε. Να και πάλι λέει εδώ πέρα ο Κύριος μετά από όλα αυτά νυν η κρίση του κόσμου τούτου νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβλήθησε τέξω. Αξίζει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικότατο αυτό. Η γραφή μας μας λέγει πράγματα που είναι αποκάλυψη. Αφού τα είπε ο Κύριος, αποκάλυψη του ουρανού η ίδια. Και λέει νυν η κρίση του κόσμου τούτου. Την ώρα που όλα αυτά συνέβαιναν, λέει, που ακούστηκε και η φωνή, λέγει, τώρα έγινε η κρίση του κόσμου, όλου. Και ακόμη, τώρα, τη στιγμή αυτή, ο άρχοντας, ο εξουσιαστής, διάβολος, ο τύραννος του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Θα πεταχτεί έξω από το χώρο που βρίσκεται. Και ο μεν διάβολος πράγματι, θυμηθείτε, για να καταλάβω τι εννοεί με αυτό ο Κύριος, όταν έβγαλε τα δαιμόνια, τα λεγεωνάρια από τον δαιμονισμένο, πριν τα βγάλει, του είπα τα δαιμόνια, μη μας στείλει στην Άβυσσο, εκεί είναι ο χώρος τους. Εκεί είναι ο χώρος τους. Στην Άβυσσο, όχι εδώ στη γη. Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, που εγώ θα δοξαστώ, εκβληθήσετε ο άρχον του κόσμου τούτου, θα φύγει από εδώ ο άρχοντας του κόσμου τούτου έξω κάτω από τη γη υπό την γη γιατί να λένε οι πατέρες ο σταυρός
έφερε αυτή τη συμφορά, την ολοκληρωτική ήττα του διαβόλου, γιατί αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό έγινε με την Ανάσταση. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η κρίση του κόσμου τούτου. Λέει, έχει γίνει το δικαστήριο πια του κόσμου τούτου. Μιλάμε για δεύτερη παρουσία του Κυρίου και για δικαστήριο. Λέει, θα δικαστούν οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Θα δικαιωθούν, λέει, οι δίκαιοι, θα καταδικαστούν, λέει, οι άδικοι. Ο Κύριος λέει εδώ, η κρίση του κόσμου τούτου νυν. Τώρα έγινε. Και για να το καταλάβουμε καλά τι σημαίνει αυτό, κάθε ψυχή, θα το πω και όπως το λέει ο Κύριος, που ακούει το λόγο του και τον απορρίπτει, ήδη έχει καταδικάσει τον εαυτό της. Το λέει ο Κύριος, ο λόγος ο αιμός κρινεί ημάς. Θα σας κρίνει ο λόγος μου. Τον τήρησες το λόγο, δικαιώθηκες. Δεν τον τήρησες το λόγο, καταδικάστηκες από μονάχος σου. Και αυτή είναι η οργή του Θεού. Όχι του Θεού η οργή. Εσύ τη διαπέραξε την τιμωρία σου, που είναι οργή για τον Θεό. Και που δεν το δει ο Θεός. Άρα λοιπόν, κρίνεται ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή, τώρα, γιατί φωνάζει, δεν σε θέλω να σε δω, δεν θέλω να σε ακούω, μου είσαι Κύριε ενοχλητικός. Ήδη μια τέτοια συμπεριφορά έχει καταδικάσει αυτόν που την έχει και επομένως έχει κριθεί. Να αναφέρω και τον Δαβίδ που το λέει ο Δαβίδ. Λέγει ότι εκεί στον πρώτο ψαλμό το αναφέρει, στον πρώτο ψαλμό, ότι ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Ουκ αναστήσονται. Το προσέξουμε. Η Ανάσταση είναι η πιο γλυκιά λέξη του κόσμου. Είναι ο Παράδεισος. Αυτοί άνοιξαν τον Παράδεισο. Είναι δυνατόν να δούνε Ανάσταση όλοι οι ασεβείς της γης, οι αμετανόητοι? Δεν είναι δυνατόν. Ουκ αναστήσονται ασεβείς σε κρίση. Ουδέ αμαρτωλοί, ούτε η αμαρτωλή, η αμετανόητος αμαρτωλή, εν βουλή δικαίων. Εκεί που είναι μαζεμένοι οι δίκαιοι. Δεν έχει σχέση, λέει ο Παύλος, το φως με το σκοτάδι, η ημέρα με τη νύχτα. Μην ψάχνουμε να πούμε ότι ξέρεις, θα γίνει η δεύτερη παρουσία, θα δούνε τον Χριστό όλοι, αποκλείεται, όπως είναι ο Παράδεισος. Έτσι και είδες τον Χριστό, τελείωσες εσύ στον Παράδεισο. Τον βλέπεις από εδώ με αυτά που σου παραγγέλει. Λοιπόν, εσύ είσαι μαζί του γιατί προσπαθείς να το ζεις. Ο άλλος που τον ποδοπατάει, δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην έχει καταδικαστεί από εδώ, από τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, νυν η κρίση του κόσμου τούτου. Από τώρα γίνεται η κρίση του κόσμου τούτου. Από τώρα ο διάβολος έχει κωθεί στα τάρταρα μέσα. Τελείωσε. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Δεν είχε κανένα λόγο. Τότε θα μου πείτε, στη Δευτέρα παρουσία θα ρωτήσει κάποιος, τι περιμένουμε? Να το δούμε τι περιμένουμε. Στο σταυρό επάνω, που ήτανε, άκουσε από το ληστή, μνήστητη μου Κύριε όταν είσαι τη βασιλεία σου. Για να το χωνέψουμε καλά, και εγώ το πρόσεξα καλά από μια ομιλία ενός Αγίου ανθρώπου, λέει, πάρε με Κύριε στη βασιλεία σου.
Δεν του είπε πάρε με στον παράδεισο, προσέξτε το καλά αυτό. Και του είπε αμήν, αμήν, λέγωση, σου δίνω τη διαβεβαίωση ότι τώρα μαζί μου θα πάμε στον παράδεισο. Θα είσαι στον παράδεισο. Η βασιλεία είναι άλλο, άλλο παράδεισο. Άλλο. 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 Εντελώς διαφορετικό. Μου κάνει και εμένα, μου κάνει εντύπωση μετά από 68 χρόνια. Ήξερα με τη θεωρία που θα ακούσετε τώρα, αλλά έτσι τόσο χειροπιαστή. Είναι το εξής. Τώρα οι ψυχές των δικαίων όλων των αιώνων είναι στο χώρο εκείνο που γεύονται ένα μέρος από τις αμοιβές της Βασιλείας του Θεού. Ένα μέρος. Όχι ολόκληρο, ολόκληρη την τιμή και ολόκληρη την πληρωμή, μέρος και οι μάρτυρες και οι Άγιοι και οι δίκαιοι και όλοι. Όταν θα έρθει ο Κύριος και θα κλείσει η αυλαία του κόσμου, τότε θα περάσουν στην ολοκληρωτική πληρωμή που είναι η αγκαλιά μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Βασιλεία Ουρανών. Του είπε, αν το προσέξουμε, σήμερα, τώρα θα πάμε μαζί στον Παράδεισο. Δεν είπε Βασιλεία. Άλλο ο Παράδεισος, άλλο η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, να το πούμε, ένα λέγεται προθάλαμο. Ναι, 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 ναι. Κάπως έτσι. Ναι, 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 ναι. Προγεύεται η ψυχή, εκείνο που θα γευθεί ολοκληρωτικά μετά. Αυτή είναι η πατερική δασκαλία. Πέρα για πέρα. Και ο πειρασμός, ο διάβολος, και εκείνος ολοκληρωτικά θα δεχθεί την τιμωρία, χωρίς να υπάρχει περιθώριο να υπάρχει άλλη, όταν ο Κύριος θα κλείσει την αυλαία του κόσμου. Α, το βλέπουμε και μας κυβερνάει τώρα σε πολλές ψυχές. Έχει την πρώτη τιμωρία που είναι διάβολος και είναι πέρα για πέρα κακός και δεν αισθάνεται πού να σταθεί, αλλά όμως πρέπει να δεθεί. Δεσμής, λέει κάπου μια προσευχή, ότι με δεσμά θα δεθεί και αυτός. Και εκείνος είναι που θα υποστεί τη μεγάλη ποινή της τιμωρίας εκ μέρους του Θεού. Αλλά, όταν έρθει η ώρα, ήρθες, λέει, προ καιρού βασανίσαι ημάς. Έτσι δεν είπε στον Κύριο που έβγαλε τα δαιμόνια. Προκαιρού να μας βασανίσει, να μας στήσει δηλαδή πιο γρήγορα εκεί που θα έρθει η ώρα να πάμε. Άρα υπάρχει υπόλοιπο και για τις ψυχές που πάνε στον Παράδεισο και περιμένει η Βασιλεία του Θεού μετά, και για τις ψυχές που πάνε στην κόλαση. Εκεί πια όταν πάνε δεν έχουν γυρισμό. Και μου έκανε εντύπωση, άκουγα μια ομιλία, ότι υπάρχουν και ψυχές που πάνε στα σύνορα μεταξύ Παραδείσου και Κολάσεως. Γιατί ρωτήσε κάποιος ένα γιορίτη πατέρα, λέει, μπορεί να σωθεί μια ψυχή που θα πάει στην κόλαση. Αν δεν πάνε, λέει, στην κόλαση αυτές, μένουν, λέει, σε κάποιο φως σκοτάδι μαζί, ώστε να επιδέχεται την αλλαγή, λέει, να πάνε και στον Παράδεισο. Μου κάνει εντύπωση που το άκουσα. Δεν παραπάνω στην κόλαση, δεν γυρίζω πίσω. Δηλαδή είχαμε τρία σημεία. Κόλαση, Παράδεισο και... Για τις ψυχές που πάνε για τιμωρία. Και προθάλαμο. Εκεί υπάρχει, λέει, ένα σαν σύνορο φωτός και σκοταδιού κάπου, κάπως έτσι, να επιδέχεται την αλλαγή να πάει στον Παράδεισο. Μνημόσυνα και τέτοια, γι' αυτό γίνονται. Μεσολάβηση. Ναι, λέει, η Εκκλησία προσεύχεται για όλους. Έχει χρέος να προσευχηθεί η Εκκλησία. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσεις, ναι. Μετά τα 40 ή πρώτου τα 40, όταν κάνουμε το μνημόσυνο, που λένε ότι πήγε τα 40, τώρα πήγε το να με προ και το να με προλαβώ. Κοίτα, δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Με συντέλει. Ακούμε που λέμε Παναγία. Ναι. Κάποιος, όποιος έχει πιο δύναμη, βάζει το χεράκι του και τραβάει. Άρα ας μην φτάσουμε εκεί, θα κοιτάξουμε να είμαστε μέσα από τα σύρματα, γιατί μην πέσουμε από την πίσω πλευρά. Σωστό, πέρα για πέρα. Το θέμα είναι, Μιχάλη, δεν είναι το πόσο χρόνο θα είναι σαν σήμερα. Το θέμα είναι μέχρι από εδώ μεριά. Αυτό δεν θα πάω. Θα πεις μη σήμερα. Λοιπόν, για πάντα σήμερα. Και πάμε λίγο παρακάτω.
Λοιπόν, και λέει ο Κύριος, ας προσέξουμε, καγώ εάν υψωθώ, εδώ λέει ξεκάθαρα, εκ της γης πάντα σερκίσω προς εμαυτόν. Όταν εγώ λέει θα υψωθώ, θυμάμαστε πάρα πολύ καλά τι είχε πει ο Κύριος, υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιον διαιρήμων. Πρέπει, λέει, να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός, στο σταυρό επάνω. Γιατί, και το ξεκαθαρίζει εδώ, πάντα σελκύσω προς εμαυτόν. Τότε θα σας τραβήξω όλους στον εαυτό μου. Το προσέχουμε, αυτός είναι ο παράδεισος μηχανή. Όταν πάμε στον εαυτό του, του Χριστού, που αυτός είναι ο παράδεισος, τότε είμαστε στον παράδεισο, στη βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία των ουρανών. Έτσι, πριν μέρος από εκείνη την αγκαλιά του Χριστού θα γευόμαστε. Μέρος από την αγκαλιά του Χριστού θα γευόμαστε. Όχι τίποτε άλλο. Τότε θα υψωθούν, τότε, καλύχτε ώρα καλή, τότε μαζί με τον Κύριο θα υψωθούν και όλα τα τέκνα της Εκκλησίας του Θεού. Όλα τα τέκνα, τα πιστά τέκνα, πόσο είναι, 3%, 2% είναι, 5% είναι, παραπάνω δεν είναι. Αυτά είναι τα πιστά τέκνα του Θεού. Αναμένει, περιμένει δηλαδή αυτά τα τέκνα, δόξα, δόξα ουρανού. Λέει, να έρθουμε και λίγο σε σχόλιο κοντινό σε εμάς. Δεν είδα την άλλη ζωή εάν υπάρχει, είπε κάποιος. Και λέει ο άλλος, δεν μπορώ, μου είναι δύσκολο έως αδύνατο να βγάλω τα μάτια τα δικά μου, να δεις πως βλέπω εγώ για να καταλάβεις αν είναι ή δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Μήπως αυτό το νόημα δεν είχε ο λόγος του Φιλίππου όταν του είπε βρήκαμε τον Μεσσία, και το απαντάει ότι μπα το Μεσσία του λέει από τη Ναζαρέτ μπορεί. Έλα να δεις, έλα να δεις. Άμα δεν δεις, πώς θα καταλάβεις ότι είναι ο Μεσσίας. Έπαχε λοιπόν και εσύ άνθρωπε, μια ζωή λες και ξαναλες, δεν πήγα και να έρθω πάλι στη γη για να δω αν υπάρχει άλλη ζωή. Ζήσε αυτό που λέει ο Χριστός, απόκτησε την άλλη όραση που λέει και ο Ιωάννης και ο Χριστός μας, το λέει και το πράγμα, καθαρίστε λέει τα μάτια σας, τότε θα δείτε καλά, δεν τα καθαρίζετε, μια ζωή αρνητές είσαστε. Θα δείτε εσείς οι αρνητές τη Βασιλεία του Θεού από τώρα που την προγεύεται κάθε αγωνιστής χριστιανός. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να γίνει? Τζάμπα τίποτα δεν δίνεται. Θα γίνει αγώνας, προσπάθεια κλπ. Θα έχεις πεσήματα, θα σπάς τη μούρη, θα σηκώνεσαι. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πόνος και κόπος και αγώνας, και αγώνας η ζωή του χριστιανού. Έτσι λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, υψώθηκε ο Κύριος στο Σταυρό, έλκυσε, μας τράβηξε, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν, στον εαυτό του. Και βέβαια γίνεται αυτό, ο Κύριος μας τραβάει στον εαυτό του, μας τραβάει με αυτά τα βιβλία που μπροστά μας στην Αγία Γραφή. Μας τραβάει με τα μυστήρια στον εαυτό του, μέχρι ότου μας τακτοποιήσει ολοκληρωτικά και μας πει τώρα ελάτε μια για πάντα μαζί μου. Είναι έργο του, αλλά και έργο δικό μας, όσο μπορούμε, σε αυτό που μπορούμε θα προσθέσει ο Κύριος τη δική του χάρη, το δικό του έλεος, και εμείς θα πάμε μαζί του. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Μπορεί να πείτε κάτι από θέλετε. Από το σημερινό θέμα βγάζω ένα συμπέρασμα ότι ναι με θα κριθούμε από τα έργα μας και υπάρχει η κόραση,
που περιμένει τον καθένα μας αν δεν κάνουμε αυτό, αλλά υπάρχει και μία αγκαλιά στη ζωή αυτή, όσο είμαστε στη ζωή, που ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες, πάρα πολλές ευκαιρίες. Κάθε στιγμή. Ναι, και αν τις κλωτήσουμε, αν τις παραμερίσουμε, τότε την κόλαση, όπως σωστά υπόθηκε, δεν μας την πάει κανείς, πάμε μόνοι μας. Εντελώς. Μόνοι μας, τελείως μόνοι μας. Γιατί ο Κύριος αυτό που θέλει, που ήρθε και έπαθε και πόνεσε για μας, είναι για να μας πάρει κοντά Του. Αλλά μας αφήνει ελεύθερους, ναι. Και λέει όποιος έχει ότα και όποιος έχει μάτια. Μάτια πνευματικά. Άραγε, για να πάμε κοντά Του βγαίνει ένα συμπέρασμα. Που λέει ο Κύριος στους δαμματείς και φαρισαίους που είμαστε και σήμερα εμείς εδώ. Ότι όποιος δεν γνωρίσει εμέναν, δεν γνωρίζει τίποτα. Ούτε τον Πατέρα μου ψεύδεται. Εγώ είμαι αυτός που θα σας γνωρίσω στον Πατέρα μου. Εγώ μαρτυρώ. Άραγε ήρθε για να μαρτυρήσει, να μας αγκαλιάσει και να μας τραβήξει. Μαζί του. Αυτό. Άρας αδερφός κάτι, αν θέλει μπορεί να προσθέσει κάτι, να πει κάτι. Τι θα πεις κάτι εσύ. Τι θα πεις εσύ. Εγώ για μένα πρέπει. Ναι. Είναι πολλοί άνθρωποι που αρέσκονται να εμένουν στην αμαρτία. Διάβαζα σε ένα βιβλίο, δεν είναι δικά μου τα λόγια, και με το φτωχό μου το μυαλό θα άκουσα γιατί διάβασα. Σε ένα μέρος, όταν περνούσαν την εικόνα, κάνανε λιτανία της εικόνος και όσοι περνούσαν κάτω από την εικόνα, γίνονταν καλά, ό,τι αρρώστια και να είχαν. Λοιπόν, δίπλα ήταν δύο τυφλοί και λέει ο ένας τον άλλον, «Βρε, ξέρεις, αν, συνάδελφε του λέει, αν περάσουμε κάτω από την εικόνα θα γίνουμε καλά και τότε είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε», του λέει. «Σταμάτα, μην πάμε να περάσουμε κάτω, γιατί εδώ που είμαστε, είμαστε καλύτερα», λέει. Ναι. Και έτσι έμειναν, λέει, αρέσκονταν στην αμαρτία. Δεν ξέρω, το είπαν με δικά μου λόγια, φτωχά και κύριε Κώστα. Το είπε ο Κώστας καλύτερα. Πρέπει να υδρώσουμε, να πληγωθούμε και να πονέσουμε. Αρέσκονταν πολύ. Αν περάσουμε, του λέει, «Σύντροφε, πάμε χαμένοι, γιατί θα είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε», του λέει. Οπότε καλύτερα να είμαστε τυφλοί, του λέει, και να μαζεύουμε χρήματα να ζούμε, παρά... Το έχει ωραία διατυπώσει, το διάβασα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω. Ξέρεις τι είπες τώρα, αυτό που μου είπε κάποτε ένας εμένα, δεν έρχομαι εκεί για να μην μάθω, για να μην μάθω και τα κάνω. Έτσι είπε. Και άμα μάθω λέει πολλά, πρέπει να δώσει και λόγο, ενώ και δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα περάσω από το δικαστήριο. Να πάμε, εγώ πάω. Ας ήμουν να μην μάθω τίποτα. Λοιπόν, δεν είμαστε τα βάλλον, αλλά ας είμαστε την άλλη φορά. Πώς είμαστε τώρα, και κανένα από αυτή. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησου ημάς. Πάτερ ημών, ουρέ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέλει η βασιλεία σου, και νικήθεν πνεύμα σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον. Και άφθες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πιασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πλούριο. Διευκόνω τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εγώ αγαπητοί σήμερα... Και για όσους ενδιαφέρονται αυτό ήθελα να πω, είναι ο Νικόλαος πάνω. Σήμερα συντηρέμε πάνω. Για να σωθεί η ανθρωπότητα πρώτον, ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην κάνουμε. Δεύτερον, να μην θησαυρίζουμε απάνω στη γη θησαυρούς που πάει ο σκόρος και τα ανακατεύει και πάνε οι κλέφτες και τα κλέβουν, να πάμε απάνω να, να έχουμε θησαυρούς του ουρανούς. Δεν το κάνουμε αυτό. Λέει την αλήθεια, τη δική μου θα φωνάζετε και στις ταράτσες και θα φωνάζετε να το λέτε. Και να μην φοβόσαστε, λέει, αυτούς που καταστρέφουν, λέει, τη σάρκα, αλλά αυτούς που καταστρέφουν τη ψυχή. Αυτούς θα φοβόσαστε. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Λοιπόν, πάντα έχουμε κανένα. Σήμερα αυτό έχουμε μια ευρωβουλία στο...
πια. Λοιπόν, ευλογημένη η αυριανή ημέρα. Περάσαμε από κάτω τι. Ναι, ό,τι λύσετε θα είναι λυμένο.